κατηγορουμένους. Γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε μια παρόμοια ιστορία. Όλοι μας δοθήκαμε ολόψυχα στον αγώνα ενάντια στους Ιταλούς, τους Γερμανούς, τους Βούλγαρους και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Και εμείς είμαστε κατάσκοποι και προδότες. Μίλησε επί του κατηγορητηρίου και σταματήστε να παριστάνετε τους πατριώτες. Μα είμαστε πατριώτες, δεν τους παριστάνουμε. Αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από τους κατηγόρους μας. Κύριε Πρόεδρε, μας υβρίζει. Υβρίζει το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών και των δικαστήριων. Δεν βρίζω κανέναν. Ηρεμήστε, κύριε. Το κόμμα μας δεν έχει ανάγκη να ζητήσει τίτλους πατριωτισμού από κανέναν. Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του. Κυρίως με τα όπλα του. Κυρίως με το αίμα του. Θυμηθείτε τους 200 που του φεκίστηκαν στην Κεσαριανή. Τους 400 της Κοκκινιάς. Τους 110 του Κούρνοβο. Τη μαρτυρική Ηλέκτρα ή την ηρωική Σταθοπούλου που έφραξε με τα στήθη της στο γερμανικό τάγκ. Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα. Με την καρδιά μας και με το αίμα μας. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του τόσο ανυστερόβουλα όπως τη δίνουν χιλιάδες κομμουνιστές. Οι θυσίες τους μόνο με εκείνες των πρώτων χριστιανών μπορούν να συγκριθούν. Και οι χριστιανοί είχαν την ελπίδα πως θα κερδίσουν τη βασιλεία των ουρανών. Ενώ οι κομμουνιστές θυσιάζονται για ένα καλύτερο αύριο που δεν θα χαρούν οι ίδιοι. Ποιος πράκτορας των ξένων θα δίνει τη ζωή του για μια τόσο μεγάλη υπόθεση.